Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασό Κορινθίας εν ώψη των διαδικασιών για την ανάδειξη νέων οργάνων του κινήματος πραγματοποιεί νομαρχιακή συνέλευση με θέματα πολιτική ενημέρωση, απολογισμός προγράμματος Νομαρχιακής Επιτροπής και έγκριση φορευτικών επιτροπών την Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. Θα παραστεί και θα μιλήσει ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Νίκος Ανδρουλάκης. Στο θέμα αναφέρει και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασό Κορινθίας Νίκος Πετρόπουλος. Την Τετάρτη στις 5 του μηνός, 7.30 ώρα το απόγευμα, θα μιλήσει στην Κόρινθο, στο εργατικό κέντρο της πόλης μας, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εν ώψη των διαδικασιών για την εκλογή νέων οργάνων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα και στην Κορινθία στις 9 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση αυτή, όπου ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, θα κάνει και την πολιτική εισήγηση και βέβαια εκείνη την ημέρα θα ανακοινώσουμε και τους υποψηφίους που θα είναι για την Νομαρχιακή Επιτροπή. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν, να εκλεγούν στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την Νομαρχιακή, πρέπει μέχρι την Τετάρτη 8 η ώρα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Νομαρχιακής στην Κόρινθο, και όσον αφορά τις τοπικές οργανώσεις και τις νέες συντονιστικές, έως την Παρασκευή 7 η ώρα πάλι στα γραφεία της Νομαρχιακής.